Πολλή κουβέντα γίνεται τις τελευταίες ημέρες για τη χρήση της μάσκας προστασίας. Για το αν θα πρέπει να τη φοράμε, πότε πρέπει να τη φοράμε και ποιο είναι το κατάλληλο είδος μάσκας προκειμένου να μας προστατεύσει επαρκώς. Παρά τη μεγάλη συζήτηση, η απάντηση είναι εύκολη και σαφής. Πρώτον, πρέπει να φοράμε όλη τη μάσκα όταν βρισκόμαστε σε κλειστούς χώρους και ιδιαίτερα όταν οι αποστάσεις μεταξύ των ατόμων είναι μικρές, κάτω από τα 2 μέτρα. Δεύτερον, είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχουν 3 κατηγορίες μασκών. Η πρώτη είναι η μάσκα με βαλβίδα. Αυτή η μάσκα, επειδή περιέχει βαλβίδα εκτόνωσης, προστατεύει τον άνθρωπο που τη φοράει από το να μην κολλήσει από τους άλλους, αλλά ωστόσο δεν προστατεύει τους άλλους από εμάς, διότι κατά την εκτόνωση, κατά την εκπνοή δηλαδή, ο αέρας από τους πνεύμονές μας βγαίνει αφιλτράριστος στο περιβάλλον χώρο. Υπάρχει όμως μια κατηγορία μασκών με φίλτρο, οι N95, οι οποίες δεν έχουν φίλτρο εκτόνωσης και είναι αρκετά μικροί οι πόροι, ούτως ώστε να μην επιτρέπουν τον ιό να διαπεράσει τον φραγμό. Αυτές οι μάσκες, κατά τη γνώμη μου, οι N95, που είναι ισοδύναμες με τις μάσκες FFP2, αλλά χωρίς φίλτρο, είναι χωρίς βαλβίδα εκτόνωσης, είναι οι καταλληλότερες αν θέλουμε να έχουμε 100% προστασία. Το επόμενο στάδιο είναι οι απλές χειρουργικές μάσκες, οι οποίες προστατεύουν σε ικανοποιητικό βαθμό και τον άνθρωπο που τη φοράει, αλλά και τους γύρω μας. Τέλος, η χειρότερη επιλογή είναι οι φασμάτινες μάσκες, αυτές που τις φοράμε και τις ράβουμε μόνοι μας, ή ακόμα και στο εμπόριο που υπάρχουν. Αυτές οι μάσκες δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι προστατεύουν σε ικανοποιητικό βαθμό. Υπάρχουν δε και κάποιες μελέτες που αναφέρουν ότι τουλάχιστον σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι χειρότερα να τις φοράμε παρά να μην φοράμε τίποτα. Συνεπώς, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρη κατάσταση. Πέραν αυτού, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η μάσκα είναι ένα συμπληρωματικό μέσο προστασίας. Τα βασικά μέτρα που πρέπει να παίρνουμε είναι η απόσταση μεταξύ μας, το πλύσιμο των χεριών μας με σαπούνι και αντισηπτικό και τέλος η μάσκα προστασίας. Μάλιστα υπάρχουν και μελέτες που αναφέρουν ότι η χρήση της μάσκας ενδεχομένως τελικά να μην οδηγεί στα ικανοποιητικά αποτελέσματα, επειδή ακριβώς μας κάνει να ξεχνάμε να εφαρμόσουμε τα υπόλοιπα 2 πολύ βασικά μέτρα που προηγούνται. Άρα λοιπόν νομίζω ότι πρέπει να τελειώσει αυτός ο δημόσιος διάλογος γύρω από το αν πρέπει να φοράμε ή δεν πρέπει να φοράμε μάσκα. Είναι σαφές ότι σε κλειστούς χώρους πολύ συχνά τους πρέπει να φοράμε και το καλύτερο είδος μάσκας είναι η μάσκα N95. Οι φασμάτινες μάσκες δεν προστατεύουν ικανοποιητικά. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση, ίσως είναι μάλλον καλύτερα να τις φοράμε παρά να μην φοράμε τίποτα. Σε κάθε περίπτωση είναι πολύ περιορισμένη η αποτελεσματικότητά της. Αυτά όσον αφορά τις μάσκες και ελπίζω να βοήθησα στο να λυθεί αυτή η διαμάχη, η δημόσια που ακούμε συνέχεια στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σας ευχαριστώ πολύ. Να έχετε μια καλή Πρωτομαγιά.